Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, παιδιά. Είμαι η Μαρίτα. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, το πιο σημαντικό. Με τσιριδούλες του Άγκους, με τα πάντα. Τι κάνετε, πως είστε, παιδιά? Έχω πάρει ένα break γιατί έκανα vlog μας. Να πάτε να τα δείτε άμα δεν τα έχετε δει. Όσοι δεν έχετε δει τα vlog μας, όσοι δεν με ξέρετε από το εδώ στο κανάλι στο YouTube και είστε καινούργοι σε αυτό το βίντεο, γεια σας, τι κάνετε? Είμαι η Μαρίτα και μιλάμε για μακιγιάζ, skin care, self care γενικά. Κάνουμε vlogs, κάνουμε διάφορα. Άμα ακούτε μια παιδική φωνούλα από πίσω, είναι το μωράκι και πάντα είναι στα βίντεο από πίσω, γιατί τελειώσει βίντεο δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Με μουσικά παιχνίδια εννοείται. Λοιπόν, έχω κόψει και τις φρατζούλες μου, πώς σας φαίνονται? Και θα πούμε τα 23 αγαπημένα του 2023. Είναι ένα πολύ exciting βίντεο, μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω και θέλω πολύ καιρό να το κάνω και είναι η πρώτη φορά που το κάνω σε αυτό το κανάλι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω, πιστεύω, με το μακιγιάζ γιατί είναι και το στοιχείο μου και έχω να δείξω σοβαρά πολύ ωραία πράγματα. Πάμε! Στο νούμερο 1 και πάρα πολύ οικονομικό για το 2023, η Golden Hour παλέτα από MUA, Makeup Academy, έχει αυτές εδώ τις απίστευτες αποχρώσεις και έχει και bronzer και contour και δύο υπέροχα ρούς και ένα υπέροχο highlighter. Μπορείς να κάνεις ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο full face μακιγιάζ με μια παλέτα που κοστίζει μόνο 10 ευρώ. Με αυτήν τώρα έχω κάνει και το ρούς και τα κοψίματα και μου αρέσει πάρα πολύ, την έχω χρησιμοποιήσει, είναι φανταστική. Τι έπαθες? Λοιπόν, είναι φανταστική πραγματικά, αξίζει να είναι στα 23 αγαπημένα σίγουρα. Συνεχίζουμε με make-up προϊόν, είναι η Pressed Powder από Kiko Milano. Είναι Whiteless Perfection, Wet and Dry Powder, είναι μία πούδρα καλυπτική. Με αυτήν έχω σετάρει όλο μου το πρόσωπο. Πολλές φορές δεν φοράω καν foundation όπως τώρα. Φοράω λίγο concealer. Καλό concealer όμως, θα σας το δείξω σε λίγο. Και αυτή την πούδρα και είναι φανταστικό. Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα να βάλεις. Τέλεια, φεύγεις, πας, κάνεις την βόλτα σου, τα ψώνια σου, ό,τι με ό,τι θέλεις. Αυτή η πούδρα από Kiko Milano είναι στο νούμερο N40, είναι το δικό μου, N40. Και είναι φανταστική πραγματικά. Θα συνεχίσω με Kiko Milano και είναι ένα καινούριο προϊόν, αλλά είναι πραγματικά φανταστικό και έπρεπε να μπει στα αγαπημένα αυτά. Είναι από Kiko Milano Holiday Premiere το 01 Rose. Είναι ρουζάκι, είναι αυτό εδώ. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει, είναι... Δεν θα μας αφήσει, ακούγονται όλα τα παιχνίδια μαζί τώρα. Λοιπόν, αυτό το ρούζ είναι πραγματικά φανταστικό, αξίζει 100%, είναι και αυτό που φοράω τώρα πάνω το ρουζάκι από το contour, είναι το χρώμα υγείας και πηγαίνει σε όλες τις επιδερμίδες, πραγματικά είναι τέλειο. Συνεχίζουμε με παλέτα ματιών και εννοείται ότι θα έμπαινε η Natasha Denona, είναι I Need a Nude Palette. Άμα θέλετε μία πάρα πολύ καλή nude παλέτα από τα Sephora και θέλετε να κάνετε μια επένδυση σε αυτό και να την κρατήσετε εσείς πάρα πολύ καιρό, θα πάρετε αυτή την παλέτα. Είναι η απόλυτη nude παλέτα. Έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Είναι φανταστική, είναι όλες nude, γράφουν φανταστικά, τρομερά. Είναι τέλειες και για επαγγελματίες, για make-up artist σίγουρα, για kit χρειάζεται, σε νηφικά μακιγιάζ. Καθημερινά, άμα θες να βάλεις λίγη λάμψη, να κάνεις και κάτι πιο smoky, έχει όλες μα όλες τις εναλλακτικές, να το πω. Έχεις ό,τι μακιγιάζ θέλεις να κάνεις, από το πιο ελαφρύ στο πιο έντονο, από το πιο nude στο πιο έτσι nude, αλλά έτσι σκούρο, κάνα smoky και αυτά. Είναι φανταστική. Συνεχίζουμε με μία άλλη παλετίτσα, λίγο πιο οικονομική, όχι λίγο, πολύ πιο οικονομική. Είναι αυτή εδώ από MUA, είναι η ψυχρή που λατρεύω τα ψυχρά χρώματα αυτά, είναι η πενταπλή παλέτα ή enchantment, κάπως έτσι, και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Μπορώ να πω ότι είναι η απόδοσή τους φανταστική πραγματικά. Αυτή εδώ πέρα η ασημή, αυτή εδώ η μπλε, το ροζ, το γκρι και αυτό που είναι σαν πουδρίτσα το χρώμα, έτσι τα ενώνει πολύ ωραία όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το έχω 1000 φορέσει. Σίγουρα την προτείνω. Πάμε μετά στο
εννοείται το Go To Be μάσκαρα φρυδιών. Χωρίς αυτό νομίζω από την αρχή του 23 σίγουρα. Το έχω αγοράσει 1000 φορές. Είναι αυτό εδώ πέρα, καλά 1000 όχι γιατί δεν τελειώνει με τίποτα, αλλά το έχω αγοράσει αρκετές φορές. Νομίζω μέσα στο 23 σίγουρα 3 φορές το αγόρασα. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικό, νομίζω 5-6 ευρώ κάνει. Μάσκαρα φρυδιών, κάθε πρωί αφού βάζω ενεργοτική και αυτά, σηκώνω τα φρυδιά μου προς τα πάνω γιατί δίνει έτσι ένα πολύ ανωδικό βλέμμα, πάρα πολύ ωραίο, που φαίνεται πάρα πολύ περιποιημένος, καθαρός κτλ. Οπότε το χρησιμοποιήσω με πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ενοχλούν πάρα πολύ τα παιχνίδια από πίσω, συγχωρέστε με πραγματικά που ακούγονται. Πάμε σε χείλη. Έχω βάλει από Kylie Jenner το Lip Kit στην απόχρωση Kylie, γιατί είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν φεύγει με τίποτα, αυτό φοράω και τώρα. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μολύβι μέσα και το... Και φανταστική απόχρωση αυτή η Kylie, είναι top seller αυτή η απόχρωση και πιστεύω ότι πάει και σε όλες τις επιδερμίδες πραγματικά. Είναι φανταστικό lip kit, αξίζει πάρα πολύ. Τα βρήκα στα Honto Center, οπότε το τσίμπησα. Και θέλω να πάρω και άλλες αποχρώσεις, γιατί η απόδοση είναι πραγματικά τέλεια. Πάρα πολύ σταθερό, δεν φεύγει με τίποτα. Να φας τίποτα. Και δεν φαίνεται, δεν σου κάνει ξέρα τα χείλη, δεν κάνει κομματάκια, δεν κάνει τίποτα. Οπότε πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα αυτό. Από Kylie πάλι είναι η μάσκαρα. Ήμουν εκεί πέρα στο Honto και λέω, επειδή ασχολούμαι με το μακιγιάζ, θέλω να μου προτείνετε και κάτι ακόμα που είναι έτσι πάρα πολύ καλό από Kylie Cosmetics. Μου λέει τη μάσκαρα την έχεις δοκιμάσει. Λέω όχι, μου λέει τη μάσκαρα θα δοκιμάσεις. Είναι αυτή που φοράω και τώρα. Παιδιά, είναι φανταστική πραγματικά. Άξιζε full να είναι στα 23 αγαπημένα και την έχω αγοράσει το τελευταίο μήνα. Και είναι πραγματικά top. Είναι τέλεια αυτή η μάσκαρα, δίνει πάρα πολύ όγκο, δίνει μήκος. Θα σας δείξω και το βουρτσάκι μέσα, πιο πολύ όγκο δίνει. Αλλά τις διαχωρίζει τέλεια και το κατάλαβα κατευθείαν με το που την άνοιξα από το βουρτσάκι, το οποίο είναι τρίχινο μεν, αλλά έχει πάρα πολύ μικρά τριχάκια, σου σηκώνει και την παραμικρή τριχούλα. Να πιω λίγο καφέ. Ναι, σου σηκώνει και την παραμικρή τριχούλα και σου κάνει φουλ ανωδικό όλο το βλέμμα αυτό το πράγμα. Είναι φανταστική. Αλλά top μάσκαρα το 2023 που τη φόραγα όλη τη χρονιά και είναι αγαπημένη μου μάσκαρα ever και πέρσι είναι από Benefit η Bad Girl Bang μασκάρα. Είναι απίστευτη, είναι ένα όνειρο, χρειάζεσαι μια στρώχηση και έχεις ψεύτικη βλεφαρίδα. Είναι αυτή εδώ, είναι αρκετά τσιμπημένη μάσκαρα, σίγουρα 30 ευρώ. Α, και δεν την έχω βρει ποτέ σε έκδοση, αλλά είναι μια μάσκαρα που ξέρεις ότι δεν θα βάλεις ψεύτικη βλεφαρίδα, θα βγεις βράδυ, θα πας να παντρευτείς, θα πας σε γάμο, θα πας να κάνεις ό,τι θες και δεν χρειάζεσαι ψεύτικη βλεφαρίδα, γιατί στα δικά μου τα μάτια τις κάνει φοβερές, φανταστικές, ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Οπότε, όνειρο. Αγαπημένο concealer ever και πέρσι και πρόπερσι. Είναι γενικά το αγαπημένο μου concealer νομίζω όλων των εποχών. Είναι από MAC. Το 24 ώρες wear concealer. Πραγματικά μπορείς να το φοράς 24 ώρες και να είναι εκεί. Δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Δεν σου κάνει κουρασμένο το βλέμμα. Απλά θέλει ένα καλό σετάρισμα και είσαι τέλεια. Δηλαδή εγώ με αυτό το kit πήγα δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Αυτό το concealer έχω σίγουρα μέσα άλλα 2 αγοράσει γιατί είχε κάτι εκτόσεις η MAC και πήρα 2 κλειστά να τα έχω καβάτζε γιατί είναι ό,τι καλύτερο. Η απόχρωσή μου είναι η NW25 και είναι το καλύτερο concealer για μένα ever της MAC αυτό. Συνεχίζουμε με NYX, το Epic Ink Eyeliner που πιστεύω ότι το έχετε όλοι όλες. Αν δεν το έχετε να πάτε να το δοκιμάσετε γιατί έχει το πιο ωραίο πινελάκι μικρό. Πιο λεπτό, σταθερό, δεν μου έχει στεγνώσει και το έχω πάρα πολλούς μήνες. Το χρησιμοποιώ πάρα πολλούς μήνες και δεν είναι καθόλου στεγνό. Δηλαδή είναι ακόμα το βλέπεις υγρό, στεγνώνει κατευθείαν. Είναι φανταστικό. Και είναι πραγματικά τέλειο της NYX αυτό το eyeliner. Και πάμε σε Fenty Beauty Gloss, που για μένα η Fenty Beauty έχει τα καλύτερα gloss ever. Γιατί δεν κολλάνε στα χείλη, είναι καλά αυτή η απόχρωση, είναι φανταστική, είναι η... και έβαλα και την καλύτερη απόχρωση που έχω, απαλά από τα Gloss Pump Hit. Το 03. Είναι φανταστικό παιδιά το 03, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ένα nude καφέ, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς να το πω, είναι από τα πιο ωραία nude αυτά τα χρώματα. Δεν το φοράω τώρα, αλλά το έχω βάλει εκεί πέρα στο vlog μας που έλεγα οι κραγιονάρες μου. Το φοράω, πήγαινε δείτε το. Σε ένα από τα vlog μας.
Και τελειώνουμε από μακιγιάζ, που αυτό πραγματικά είναι τα top για μένα αυτή τη χρονιά. Και πάμε σε skin care, hair care, body care και αυτά που αγαπώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με τα μαλλιά, γιατί έχω άχτη με τα μαλλιά και νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου να κάνω περιποίηση. Και θα πάω σε τσι, αυτό εδώ πέρα το volume booster. Άμα θες να μην πηγαίνεις κομμωτήριο ή δεν προλαβαίνεις να πηγαίνεις κομμωτήριο, θα πάρεις αυτό εδώ πέρα. Γεια σου φίλια. Θα πάρεις αυτό εδώ πέρα, δίνει τρομερό όγκο μετά το λούσιμο. Πραγματικά εγώ τώρα το φοράω και το βλέπετε, είναι φανταστικό. Είναι αυτό εδώ πέρα το spray, είναι ό,τι μα ό,τι καλύτερο από τσι. Γενικά έτσι βέβαια είναι και έχει αρκετά θετικά συστατικά μέσα. Είναι paraben free, είναι sulfate free, όχι όλα, τα περισσότερα. Αυτό εδώ το προϊόν από τσι είναι φανταστικό. Όπως και από τσι, αυτό εδώ πέρα το κέρατιν, που σε μια φάση το είχα ψηλό γράψει και μετά το ξαναπήρα στα χέρια μου και είπα τι έκανα από τα υγεία μου. Είναι... Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά είναι θερμοπροστατευτικό γαλάκτωμα. Το βάζεις σε νοπά μαλλιά αφού έχεις λουστεί και τα ενυδατώνει πάρα πολύ και θερμοπροστασία κάνει και κρατάει και το styling πάρα πολύ ωραία. Δεν τα βαραίνει καθόλου, μυρίζει φανταστικά. Είναι top. Όμως, γιατί είμαστε και σγουρομάλες κατά βάθος και το φτιάχνουμε το μαλλί έτσι ίσιο, εννοείται ότι θα βάζα και το αγαπημένο μου προϊόν για σγουρά μαλλιά. Είναι από Body Shop, το Jamaican Black Castor Oil. Είναι για μπούκλες και πραγματικά κάνει μπούκλες. Και αν έχεις τάση για μπούκλες στα μαλλιά σου, θα στα κάνει μπούκλες. Θα στα κάνει μπούκλες, θα κάνει σγουρά, θα κάνει τέλεια. Σίγουρα μέσα τα κάνει λίγο πιο, όχι βαριά μπούκλα, ούτε κοκαλωμένη ακριβώς, αλλά κάνει αυτό το πιο στημένο. Δηλαδή να τη βάζεις τα χέρια σου μέσα και είναι ανάλαφρα. Αλλά από μια κάνει τις πιο ωραίες μπούκλες που έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν θες την επόμενη μέρα λούσιμο εννοείται, δεν τα κάνει βαριά, αλλά το νιώθεις σαν προϊόν. Μυρίζει και έντονα, αλλά πολύ ωραία μυρίζει. Αλλά θέλω, πολύ ωραίο προϊόν, άμα έχετε μπούκλες το δοκιμάστε. Συνεχίζουμε, αφού πιάσαμε τα μαλλιά, εννοείται ότι θα μπαινε μέσα και το από Cherry Box, το Hair Proud, το θερμοπροστατευτικό. Είναι spray leave-in μετά το λούσιμο και αυτό. Αυτό είναι spray, το άλλο είναι, δεν ήταν spray. Αυτό είναι η γρήγορη μου λύση, είναι θερμοπροστατευτικό, πάρα πολύ ωραίο, δεν βαραίνει τα μαλλιά. Μυρίζει σαν καρύδα, κάτι πάρα πολύ ωραίο τέλος πάντων. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και κλείνουμε με μαλλιά. Σχεδόν, έχουμε άλλα δύο προϊόντα. Θα δείξω αυτό πάλι που είναι από Cherry Box. Είπαμε για τις παρεμβάσεις. Λοιπόν, μετά είναι αυτή εδώ η θεραπεία για τα μαλλιά από Cherry Box, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ενυδατώνει φουλ τα μαλλιά, τη χρησιμοποιώ σίγουρα ένα μήνα, γιατί ήταν μέσα στο calendar και είδα πολύ μεγάλη διαφορά στα μαλλιά μου και μου μάκρυναν, που γενικά εμένα το μαλλί μου δεν μάκρυνε με τίποτα. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν. Αυτή η θεραπεία θεωρώ ότι είναι σαν κομμωτήριο, μυρίζει και πάρα πολύ καλό ακριβό κομμωτήριο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά είναι πραγματικά πολύ καλή. Και τέλος βάλαμε εννοείται λαδάκι Olaplex, που είναι φανταστικό, δεν βαραίνει καθόλου τα μαλλιά. Τελειώνει το styling με αυτό ουσιαστικά και είναι ό,τι καλύτερο αυτό το λαδάκι. Είναι το νούμερο 7. Και συνεχίζουμε σε πρόσωπο. Έβαλα την κρέμα από Love and Rose, την Σαφίρ από Δήμητρα Κατσαφάτου, που είναι πραγματικά πολύ ωραία. Είναι με βιταμίνη α, αντιγυραντική θα την έλεγα. Δίνει πάρα πολύ ωραία λάμψη στο πρόσωπο. Και εννοείται ότι θα βάλω εδώ πέρα, δεν την έχω τώρα μαζί μου, μαζί θα είναι δυνατική σαν ένα στα 23. Θα βάλω και την Κορές γιαούρτι τζελ, η αγαπημένη μου κρέμα ever. Απλά τώρα μου έχει τελειώσει, είχα πάρει πάρα πολλές και θέλω να δοκιμάσω και άλλες κρέμες, γιατί θέλω να δείχνω εδώ πέρα και διάφορα προϊόντα, δεν θέλω να δείχνω μόνο μία κρέμα από Κορέα. Αλλά αυτή από Δήμητρα Κατσαφάδου και οι Κορές γιαούρτι, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Αλλά Κορές γιαούρτι έχουμε και το καθαριστικό, που ήταν φανταστικό, μου κάτσε πάρα πολύ ωραία. Είναι τεράστια η ποσότητα, είναι αφρόδες κρέμα καθαρισμού με προβιωτικά από Κορέ. Κάνει τέλειο, εγώ το χρησιμοποιώ κάθε πρωί, πολύ καλό καθαρισμό κάνει, απαλό καθαρισμό, φανταστική. Κρέμα ματιών από Natura Siberica, είναι αυτό εδώ το μικρό το πραγματάκι και λες τι είναι αυτό εδώ πέρα. Σιγά τι μπορεί να κάνει. Αυτό εδώ πέρα παιδιά
είναι μία για κάτω από τα μάτια με πεπτίδι και βιταμίνη ε, κρέμα ματιών, και πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι άξια κρέμα ματιών, λες και κοστίζει όχι 10 ευρώ που κοστίζει 9 ευρώ, πραγματικά είναι λες και κάτι πανάκριβα στο δέρμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω, κάνει δουλειά πολύ ακριβής κρέμας για μένα και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και σίγουρα θα την ξανά, την έχω προτείνει και σε φίλες μου και την έχουν πάρει και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένες, φανταστική. Και πάμε στο σώμα και κλείνουμε. Δύο προϊόντα αγαπημένα, αυτό αγαπημένο όλη τη χρονιά, από Nivea το Body Milk, το Rich Nourishing, 48 ώρες φροντίδα. Μ' αρέσει γιατί κάνει και αυτό το εφέ το γυαλιστερό στο τέλος, που γυαλίζει το δέρμα, μυρίζει φανταστικά, απορροφείται τέλεια, είναι ό,τι καλύτερο. Και τέλος, αυτό το πράγμα που μυρίζει καραμέλα, μακαντάμια, βανίλια, μπισκότα, ό,τι καλύτερο από Cherry Box. Sorry, μιλάω πολύ γρήγορα και τώρα με κουράστηκα. Αυτή εδώ πέρα η κρέμα, που επειδή εγώ έχω αγοράσει και τη Natura Siberica, για μένα είναι πολλά level πιο πάνω, έτσι. Γιατί θυμίζει λίγο η αισθητική το μεγάλο, τη μεγάλη ποσότητα και αυτά. Μέσα είναι σαν αφρός, κοιτάξτε το. Είναι σαν αφρός, θέλεις πάρα πολύ μικρή ποσότητα γιατί μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Ό,τι καλύτερο πραγματικά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα 23 αγαπημένα το 2023. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν είπα πως λέγεται η κρέμα, τραγικό. Είναι από Cura Nostrum Beauty and Wellness Booster Superfood, που μυρίζει λέει σουφλέ βανίλια. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αυτά ήταν τα 23 αγαπημένα το 2023. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ όμορφη χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και άμα σου άρεσε το βίντεο, πάτα like, κάνε subscribe στο κανάλι μου και άφησέ μου και comment από κάτω. Αυτό από εμένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο κάθε Σάββατο στις 12. Φιλάκια πάρα μου πάρα πολλά.